Πέφτε. Καλησπέρα σας. Βλέπω σήμερα το αποχώρημα. Έτσι πρέπει να το πω. Σιγά και καλά για την Μητρόπολη και στο λίγο νέο. Αυτό που γίνεται απόψη. Όπως είπε ο Μιχαήλ προηγουμένως, η ξένη γέννηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι πραγματικά βλέπω μπροστά μου πρόσωπα νέα, πρόσωπα που έχουν, θέλουν να ακούσουν τον πατέρα Τσιμούρης, τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος πραγματικά ήρθε στο νησί μας, μας κάνει μεγάλη αυτή η χαρά να είναι κοντά μας με την πεζιτέρα του, να μας μιλήσει για την οικογένεια και σχετικά γύρω από την οικογένεια. Είπαμε και λέμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν πάντα μέσα στα σπίτια μας. Η κατοίκον εκκλησία, αγαπητοί μου, σήμερα έχει κάπως ατονίσει. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσπάθεια. Προσπάθεια αυτή λοιπόν κάνει ο Μητροπολής μας αυτόν τον καιρό και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και θα ήθελα σαν άλλη ομιλία να πάμε σε κάποιο μεγάλο ναό να κάνουμε αυτή τη ομιλία γιατί δεν λέω να μας παίρνει. Έχει πρόβλημα. Ο πατήρ Βασίλειος, γνωστός στη σπάση πιστεύω γιατί είναι το πατέρ, δεν ξέρω του. Ο κ. Βασίλειος, συμβούμαστε να καλέσετε να τον καλέσουμε να αρχίσει την Γάλλη Νομική και στην Γάλλη Νομική. Είναι από την Μητρόπολη Πειραιώς, μιλάει στο σταθμό της Εκκλησίας και πάντοτε με έχει λόγο, έχει παρησία σε αυτήν την εποχή που ζούμε. Η οικογένειά του είναι η λαβενική οικογένεια, έχει ιό, γαμπρό, αδερφή, μοναχή, ηγουμένια του κ.κ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο καιρός σας στον καιρό αυτό, ο Θεός Πατέρας μας, που καμάρτυρο είναι αυτό να φύγει, αλλά στέλνει τους ανθρώπους του να μας συνεχίσουν, να μας δυναμώσουν και ιδίως να δυναμώσουν την οικογένεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Βασίλειο, με εύχομαι ότι ο Θεός να είναι κοντά του πάντοτε, να τον ισχύει στο έργο του, στο νέο αυτό έργο. Και ευχαριστώ τον Μητροπολίτη Πειραιώς, ο οποίος τότε για την άλλη και ήρθε και μάλιστα όταν να έχουν συμπραχθεί στην Γάλλη, λέει βεβαίως να πάει στον Μητροπολίτη της Καλλήλου, στον πατέρα Παΐσιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αγάπη μεταξύ των Μητροπόλεων μας, των Μητροπολιτών μας, μεταξύ μας υπάρχει ο σύνδεσμος της αγάπης και αυτός ο σύνδεσμος μας ενώνει λοιπόν και εμάς πνευματικά και μπορούμε να αγωνιστούμε και εμείς από το μετρήσιο του καθένα, το καθένας για τον Χριστό, τον Ελληνικό Θεό. Εκείνον τον Χριστό που σήμερα τον βρήκε ο Ζαχαίος, εκείνος ο αρχιτελώνης Ζαχαίος, ο αμαρτωλός Ζαχαίος, η επίσκεψη στον Κύριό μας και βγήκε μέσα στο σπίτι του Κύριός μας για να το φωτίσει, να το αγιάσει, να γίνει η κατοικία εκκλησία και πραγματικά μια Αγία Εκκλησία. Πατέρα Βασίλειε, θα δώσω πρώτα τον λόγο στον Κύριο Στέλιο, ο οποίος ο Κύριος Στέλιος είναι ένας από τους πολλούς παράγοντας που σε βεβαιώσει την Αγία του Πατέρα Βασίλειο. Μας πει δύο λόγια του Πατέρα Βασίλειο για να συνεχίσει ο Πατέρα Βασίλειος την ομιλία του και βεβαιώσει ότι θα πάρετε μηνύματα σωστά και πνευματικά από τον Πατέρα Βασίλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, Άγιοι Πατέρες και αγαπημένοι συμπολίτες, καλωσορίζουμε σήμερα τον πνευματικό μου πατέρα, εμένα, τη σύζυγου και το παιδιό μου που μακρά σειρά ετών στον Πειραιά, για δεσιμότη και προπατροσβύτερο στον Ιερό Ναό Αγίων Αργύρων Καραβά στον Πειραιά, πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη. Πατέρα Βασίλειο, στο πρόσωπό σας αντικαθετήσετε σε μένα η οσία μορφή του δωδεκανησίου πρώην πνευματικού πολλών από εμάς αυτή την αίθουσα, του μακαριστού πατέρα Παύλου Νικηταρά. Σε όλους τους πνευματικούς πατέρες σαν εσάς, οφείλουμε μετάνοιες ψυχικές, γιατί με το λόγο σας, τις συμβουλές σας και την πνευματική καθοδήγησή σας ανεβαίνουμε σκαλή-σκαλή την ουράνια σκάλα που θα μας οδηγήσει κοντά στην αγκαλιά του Σωτήρου μόνο Ιησού Χριστού. Η πλούσια ιεραποστολική σας δράση στην Αφρικανική Ήπειρο, το πλούσιο φιλανθρωπικό σας έργο και, όπως συνηθίζετε να μας λέτε, χαρούμενο στον Ναό των Αγίων Αργύρων, ούτε ένας άνθρωπος αυτή τη φτωχογειτονιά, φτωχοσυνοικία του Πειραιά δεν πεινάει. Η ψυχοσωτήρια υπεράλλων ανθρώπων δράση σας ως πνευματικού και βέβαια η μεταφορά αυτούσια των λόγων του πνευματικού σου πατέρα Αγίου Πορφυρίου πρέπει να αποτελεί για όλους εμάς αυτή την αίθουσα προσωμιωτή πτήσης από την γη στον ουρανό. Πνευματική μας πατέρα Βασίλειε, όσοι ευχαρέστε, καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά και καλά λόγια. Βέβαια μια λαϊκή παροιμία λέει όπου ακούς πολλά είναι τεράστια και μικρά καλάθια, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα το Σεβασμιότατο, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και την ευλογία να είμαι σε αυτό το ευλογημένο πραγματικά νησί που κρατά τις παραδόσεις, όχι μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, αλλά και της φυλής μας. Δεν έχω πολύ καιρό εδώ, αλλά είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι το νησί και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ζωντανή την παράδοση της φυλής μας εδώ, σε εσάς, στα πρόσωπά σας και σε όσους γνώρισα μέχρι τώρα, στα μοναστήρια, στους ναούς, όπου επισκεφθήκαμε, ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Με συγκίνησε και ειλικρινά ντρέπομαι που μιλάω μπροστά σας. Γιατί θα σας πω πράγματα που ενδεχομένως τα ξέρετε και αν δεν τα ξέρετε, μερικά από αυτά είναι αρνητικά από τα οποία πρέπει να προστατευτούμε και πρέπει να κρατήσουμε πραγματικά θερμοπύλες, ιδιαίτερα στην εποχή αυτή τη δύσκολη και τη δύσκολη για την οικογένεια. Το θέμα είναι η υπέρβαση των δυσκολιών στην οικογένεια. Για ποια οικογένεια μιλάμε, όταν εμφανίζονται άλλες μορφές οικογένειας καινούργιες. Έγινε μια ημερίδα για την οικογένεια από την Σύνοδο στην Φθιώτιδα πριν λίγο καιρό και μερικοί από τους ομιλητές μίλησαν για τις διαφορετικές από αυτές μορφές της οικογένειας, όπως ας πούμε η μονογονεϊκή οικογένεια και δεν εννοείται εδώ η σύζυγος που έχασε το σύζυγό της γιατί απεβίωσε ή επειδή χώρισε, αλλά επειδή μόνη της, μια κοπέλα, θέλησε να κάνει οικογένεια, πήγαινοντας στην τράπεζα σπέρματος και με ένα σπερματοζωάριο και με ένα οάριο δικό της να κάνει ένα παιδί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εδώ στην πατρίδα μας και δυστυχώς μάλιστα μια κοπέλα που έκανε αυτήν την οικογένεια εντός εκτός εισαγωγικών. Μετά από λίγο καιρό το βαρέθηκε το παιδί και πήγε και το άφησε σε ένα ίδρυμα. Ξέρει ή θα μάθει ότι έχει μια μητέρα, αλλά πατέρα ποιον, και αυτό θεωρείται οικογένεια. Επίσης είναι γνωστό ότι, όχι εδώ, αλλά πρέπει να ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα είναι περισσότερα τα διαζύγια από τους γάμους. Πόσο λοιπόν εύκολο είναι να διαλυθεί μια οικογένεια, όταν δεν έχει αυτές τις βάσεις που λίγο πολύ τις ξέρετε και τους ξέρουμε. Και από την άλλη έχουμε τους καινούριους, τις καινούριες οικογένειες, τις οικογένειες των ομοφιλοφίλων και το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι τώρα τελευταία εστάλη και στα γυμνάσια να γίνει ένα μάθημα για την ομοφοβία και την τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο με βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση. Ποιος θα κάνει αυτό το μάθημα στα παιδιά, ποιος θα τους μιλήσει για την ομοφιλία, για την τρανσσεξουαλικότητα, ποιος θα τους δείξει εποπτικό υλικό, τι θα τους πει, τι θα ακούσουν τα παιδιά μας. Τώρα τον Ιανουάριο εστάλει και μάλιστα έχει γραφτεί και στο ίντερνετ απάντηση του Μητροπολίτου Πειραιός ή μάλλον ερώτημα προς το Υπουργείο και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και να ξέρουμε και να βλέπουμε τι γίνεται ώστε να ενημερωνόμαστε. Για όλες αυτές τις δύσκολες έτσι, καταστάσεις δεν θα πάρουμε ένα Καλάσνικοφ και εννοείται όχι όπλο, αλλά μεταφορικά για να διαλύσουμε τους κακούς, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε την οικογένεια όπως την ξέρουμε και να μπορέσουμε να μεταδώσουμε και στα παιδιά μας τρόπους ώστε να μπορέσουν και αυτά, αυτό που δίνει χαρά στον άνθρωπο εδώ και αιώνες, να μην χαθεί μέσα σε λίγες στιγμές, γιατί πράγματι
αρκούν λίγες στιγμές και λίγες αναφορές και λίγες εμπειρίες μικρές ή μεγάλες για να διαλυθούν τα παιδιά ψυχικά μέσα τους και να αρχίσουν να κάνουν επιλογές παράξενες και περίεργες. Όπως με πόνο ήρθε μία μητέρα και μου είπε ότι έχει ένα παιδί, ένα κορίτσι, το οποίο σπουδάζει σε κάποιο άλλο μέρος και της δήλωσε της μαμάς 19 χρονών ότι ξέρεις, έχω σχέσεις με μία φίλη και θα συζήσουμε, θα μείνουμε μαζί και δεν ξέρω αν θα κάνουμε και γάμο στο εξωτερικό, τι θα κάνουμε, αλλά απλά στο δηλώνω. Είχε δύο πιο μικρά παιδιά, το είπε και στα παιδιά, ρώτησε τα άλλα τα παιδιά της, εσείς τι λέτε, μαμά, επιλογή της είναι. Αυτές οι συζητήσεις κυκλοφορούν και αυτές οι ιδέες μεταφέρονται από τον έναν στον άλλον και επικρατεί αυτή η ασθένεια, θα λέγαμε, του μυθιδρατισμού. Θυμόσαστε από την ιστορία ότι ο Μυθιδράτης ήταν ένας Πέρσης βασιλιάς, ο οποίος επειδή φοβόταν να μην τον δηλητηριάσουν και πεθάνει με αυτόν τον τρόπο, έπαιρνε κάθε μέρα μια πολύ μικρή ποσότητα από δηλητήριο ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο, εάν τυχόν κάτι κάνουν, να επιζήσει και για να μην πάθει κακό. Αυτό λοιπόν το δηλητήριο, έτσι όπως σερβίρεται παγκοσμίως, το παίρνουμε και εμείς θέλοντας και μη, μέσα από τα μέσα της πληροφόρησης που υπάρχουν και μπορούμε να δούμε κάθε στιγμή και εμείς και τα παιδιά μας τι γίνεται σε κάθε γειτονιά του πλανήτη. Ο κόσμος ολόκληρος, όλη η υδρογειοσφαίρα έχει γίνει σαν μια γειτονιά που μέσα σε ένα τάμπλετ, μέσα στο ίντερνετ, μέσα σε ένα κινητό το κάθε παιδί μπορεί να δει οτιδήποτε από αυτά που λέμε ή που ακούμε. Από ποιον θα πάρει μια σωστή ενημέρωση, από ποιον θα ακούσει, κυρίως και βεβαίως από το σπίτι του, από την οικογένειά του. Γι' αυτό η οικογένεια χρειάζεται να έχει κάποιες βάσεις. Η οικογένεια χρειάζεται να διατηρηθεί ακλόνητη, να μην κινδυνεύει να διαλυθεί. Και καμιά φορά το διαζύγιο δεν είναι ότι διαφωνήσαμε, έγινε κάτι σοβαρό και πάει κανείς προς το διαζύγιο, αλλά από πριν έχει αρχίσει να υπάρχει μια απόσταση στο ζευγάρι, να μην υπάρχει αγάπη αυτή που υπήρχε όταν παντρεύτηκαν, σιγά σιγά να γίνεται πιο ψυχρή και ήδη να ζουν σαν χωρισμένοι στο ίδιο σπίτι. Το ίδιο πράγμα είναι τι να πάρει ένα χαρτί ότι υπάρχει διαζύγιο, τι το να μην μιλάει ο ένας τον άλλον μέσα στο σπίτι και να παίρνει αυτά τα μηνύματα το παιδί. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας εάν εμείς τους δώσουμε μια γλυκιά και όμορφη εικόνα της οικογένειας, έτσι όπως θα πρέπει να είναι αυτή η οικογένεια. Αλλιώς αυτό που κυκλοφορεί, όπως έλεγε νομίζω ο Κόντοκλου σε ένα διηγηματάκι, ότι κάποτε ήταν ένας χότζας και ένας δικαστής, χατής, οι οποίοι είχαν πληροφορία ότι θα βρέξει τρελό νερό. Και όταν ο κόσμος πιει από αυτό το νερό θα τρελαθεί και δεν θα ξέρουν τι κάνουν. Σκέφτηκαν λοιπόν να γεμίσουν δεξαμενές και να κρατήσουν από αυτό το νερό να πίνουν αυτοί ώστε να μπορέσουν να συμβουλεύουν ή να δικάζουν σωστά τους ανθρώπους. Έγινε λοιπόν αυτό, έβρεξε το τρελό νερό, τρελάθηκαν οι άνθρωποι που ήκαν από το νερό, έμειναν μόνο αυτοί. Προσπαθώντας λοιπόν να συμβουλέψουν ή να δικάσουν σωστά, δεν έβγαινε τίποτε. Απελπίστηκαν και λένε τι να κάνουμε, πρέπει να πιούμε και εμείς από αυτό το νερό, να μοιάσουμε με αυτούς ώστε να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Για να μην φτάσει λοιπόν κανείς εκεί, πρέπει να ξέρει και ξέρει ο καθένας μας ότι υπάρχει και το καλό. Και με αυτό το καλό μπορεί κανείς να αντιδράσει. Και πολύ μικρές πρωτοβουλίες, σαν και τη δική σας την πρωτοβουλία, σεβασμιότατε, να έχετε αυτές τις συναντήσεις με τους γονείς, μπορεί να αλλάξουν όχι την Κάλυμνο και τον κόσμο ολόκληρο. Ένας άνθρωπος
Πώς έγιναν όλες αυτές οι επαναστάσεις εδώ στη φυλή μας από την αρχαιότητα μέχρι τώρα τελευταία που απελευθερωθήκαμε από μικρές και μεμονωμένες πρωτεβουλίες. Δεν πήγαμε όλοι μαζί να τρέξουμε και να φωνάζουμε, αλλά μικρές τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να αλλάξουν και εμάς και μην συναλλάξουμε άλλους. Όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ότι εάν αποκτήσει ο άνθρωπος που σκοπός της ζωής του είναι αυτός να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν παρηγοριά, χάρη και χαρά κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν σε μια σωστή οικογένεια μπορεί και άλλες οικογένειες να βοηθηθούν και έτσι να γίνει ένας τέτοιος πόλεμος αγάπης εναντίον του κακού που μας κυκλώνει και είναι πολύ επικίνδυνο. Μερικές πρακτικές συμβουλές που είναι παγμένες από την πατερική σοφία αλλά και από την σύγχρονη ψυχολογία και ψυχιατρική, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι και η ψυχιατρική βοηθιέται από τους πατέρες. Μου έλεγε κάποιος διδάκτορας της ψυχιατρικής ότι στο Λονδίνο υπάρχει μια ψυχιατρική κλινική στην οποία διαβάζουν συγγράμματα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έχει γράψει πάρα πολλά έργα, το ξέρετε, ιδιαίτερα για τα παιδιά, για την οικογένεια, για τη διαπαιδαγώγηση και για άλλες περιπτώσεις, και διαβάζοντας αυτά βγάζουν πορίσματα, αλλάζοντας ορισμένες λέξεις και παρουσιάζοντας σαν δικές τους ανακαλύψεις στο πεδίο της ψυχιατρικής. Και λέω ένα απλό παράδειγμα που είχα ακούσει έτσι πριν μερικά χρόνια από έναν καθηγητή που έκανε σεμινάρια τέτοια ψυχιατρικής, ότι αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όταν το παιδί κάνει ένα λάθος, ας πούμε κλέψει κάτι, δεν πρέπει να το πεις «είσαι κλέφτης», αλλά μπορείς να πεις στο παιδί «εσύ που έχεις αυτό και αυτό το καλό, αλλά να το έχει πραγματικά, μην κάνεις και αυτή την πράξη που δεν είναι καλή». Γιατί αν το πεις κλέφτη, το καθιερώνεις και θα πει «θα πιστέψει, μα εγώ είμαι κλέφτης». Αφού είμαι κλέφτης, όποτε μπορώ θα κλέβω. Το ίδιο και για άλλα ελαττώματα. Αυτό τώρα η ψυχιατρική το λέει ετικέτες. Μην βάζετε στα παιδιά ετικέτες. Δηλαδή δεν διαβάζει το σχολείο. Μην του λέτε «είσαι τεμπέλης». Θα τον κάνεις τεμπέλη. Τρεις παιδάκι μου, πρόσεξε εδώ. Αυτό που κάνεις δεν σε συμφέρει. Θέλεις κάτι να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Δεν μπορείς να κάτσεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Για να κάνεις αυτό που θέλεις και σου αρέσει, πρέπει να διαβάσεις. Δεν διαβάζεις για μένα, δεν διαβάζεις για τον δάσκαλό σου, για τον καθηγητή σου. Διαβάζεις για τον εαυτό σου. Όχι λοιπόν είσαι τεμπέλης, αλλά επειδή έχεις μυαλό, έχεις δυνατότητες, ικανότητες, χρησιμοποίησέ τες για το δικό σου το καλό. Κυρίως όμως εκείνο που χρειάζεται περισσότερο το παιδί και εμείς είναι η αγάπη. Και η αγάπη προς τον σύντροφό μας και στα παιδιά μας είναι το πρώτο πεδίο εφαρμογής της εντολής του Κυρίου μας να αγαπήσουμε τον πλησίον ως εαυτόν. Και θα έλεγα ότι είναι από τα πιο δύσκολα να αγαπήσει πραγματικά κανείς τον πλησίον σαν τον εαυτό του. Και ξεκινάει αυτό από το ανδρόγυνο. Και εκεί αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, όπου ίσως είχε μεγάλο σύνδεσμο και με τον Άγιο Σάβα, τον Άγιο τον Προστάτη και έφορο εδώ του νησιού σας, έλεγε για το γάμο αναφερόμενος στο «η δε γίνει να φοβείται τον άνδρα», που μερικοί χαμογελούν, αλλά έχουν ξεχάσει τι έχει πει πριν ο Απόστολος Παύλος, ότι ο άνδρας πρέπει να αγαπάει τόσο τη γυναίκα του, ώστε να θυσιάζεται όπως Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία και σταυρώθηκε για αυτήν. Όταν λοιπόν έχει μια τέτοια αγάπη η γυναίκα, πρέπει να την σέβεται αυτή την αγάπη. Γι' αυτός ο φόβος σημαίνει σεβασμός. Και να φέρει ένα περιστατικό, ότι μια μητέρα όταν έχει ένα μωρό και χτυπάει κάποιος δυνατά την πόρτα και το μωρό κοιμάται, του λέει ότι «σε παρακαλώ μην χτυπάς τόσο δυνατά, γιατί φοβάμαι να μην ξυπνήσεις το μωρό». Τι φοβάται αυτή η μητέρα? Φοβάται για το καλό του παιδιού, για να μην ξυπνήσει το μωρό. Δεν έχει κάποιους άλλους φόβους.
όπως εννοείται αυτός ο φόβος που νομίζει κανείς ότι πρέπει να φοβάται ο ένας τον άλλον. Και η αγάπη είναι ένα δώρο του Θεού στους συζύγους και τους βοηθάει να στηρίξουν αυτή τη σχέση τους, να την κάνουν δυνατή και αιώνια. Τι λέμε στο τέλος του γάμου, ανάλαβε τους στεφάνους, ασκύλους, επιβουλεύτους, διατηρώντας εις τους αιώνας. Είναι αιώνιος ο γάμος και ο γάμος είναι ένας. Κατ' οικονομία γίνεται δεύτερος και τρίτος, αλλά δεν είναι γάμος ο δεύτερος και ο τρίτος είναι απλά ευχές. Ο πρώτος αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία, γιατί είναι ο γάμος αδιάλυτος. Και ο δεύτερος και ο τρίτος με ένα τρισάγιο, μια ευλογία, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν για πια κάποιον λόγο μόνοι τους, αυτοί που έχασαν τον σύντροφό τους ή για κάποιο λόγο σοφαρό και επιτρεπτό ίσως χώρισαν. Έτσι λοιπόν η αγάπη αυτή είναι, δεν πάει ποτέ να είναι της μόδας και πάντα είναι επίκαιρη και η τρυφερότητα δεν θεωρείται ταμπού σε κανέναν πολιτισμό. Και ο άντρας και η γυναίκα έχουν ανάγκη να αγαπιούνται μέχρι το τέλος της ζωής τους. Λένε οι ψυχίατροι ότι έχουν οι άνθρωποι δύο βασικές ανάγκες. Να αγαπούν και να αγαπιούνται. Πρέπει να αγαπάω και να μ' αγαπάνε. Είναι βασική ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο. Τη μία μπορούμε οπωσδήποτε να την έχουμε αυτή την ανάγκη, να την πραγματοποιήσουμε. Και είναι η αγάπη μας προς τους άλλους. Η άλλη όμως δεν είναι δεδομένη. Μπορεί ο άλλος να μην με αγαπάει, να μην με αγαπάνε. Αν μπορώ όμως εγώ να αγαπώ, μπορεί να καλύψω αυτό το κενό και η ζωή μου να είναι όμορφη και να είναι χαρούμενη. Και στο θέμα των συζύγων, να φέρω ένα ακραίο παράδειγμα από την Αγία Θεοπίστη της Λέσβου, η οποία, ίσως να έχετε ακούσει για το βίο της, είχε έναν άνδρα που ήταν μέθησος και ο οποίος την χτυπούσε, την σκότωνε στο ξύλο και κυριολεκτικά την σκότωσε. Μετά από ένα μεθύσι, την χτύπησε τόσο πολύ, πέθανε η γυναίκα. Μετά αυτός παρεφρόνησε, τρελάθηκε, γίνανε στους δρόμους. Δεν μπόρεσαν οι συγγενείς του να τον, βοηθήσουν με τους γιατρούς και κατέφυγαν τελικά στο μνήμα της γυναίκας του, γιατί ήξεραν ποιος ήταν και τι έκανε, και εκεί στον τάφο της έγινε καλά, προσευχόμενη γι' αυτόν όπως πριν, γιατί ήταν άνθρωπος προσευχής, ζούσε με προσευχή, δεν ήθελε να διαλύσει το γάμο της, υπέμενε και ο σύζυγος γίνεται καλά, μετανοεί και αλλάζει. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να συστήσει στον καθένα να γίνει θεοπίστη και θεοπίστης, δεν είναι δυνατόν, αλλά μπορεί να εφαρμόσει τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου ότι θα πρέπει να ζούμε ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη. Και αν έχετε κανείς, όχι την ομορφιά και το καλό που έχει ο άλλος, αλλά αν έχετε τη δυσκολία, το πρόβλημα που έχει ο σύντροφος ή το παιδί ή ο οποιοσδήποτε, αυτή η συμβουλή ισχύει για όλους, ιδιαίτερα όμως για το ζευγάρι. Αν έχετε ο ένας τον άλλον και αν, μάλιστα με αγάπη, τότε αλλάζουν τα πράγματα και γίνονται τελείως διαφορετικά. Και χρειάζεται αυτή την αγάπη όχι μόνο να την έχει αλλά και να την δείχνει. Πρέπει να τη λέει και με λόγια. Και ξέρετε τι όμορφο που είναι αυτό για τα παιδιά όταν βλέπουν ότι ο γονείς αγαπάει ο ένας τον άλλον. Χαίρονται και απολαμβάνουν την ενότητα του ζευγαριού και είναι τελείως τα διαφορετικά τα παιδιά. Αν δουν όμως τους γονείς να τσακώνονται, τότε τα παιδιά υποφέρουν και χρειάζεται πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να δείχνει ο ένας την αγάπη στον άλλον. Έλεγε μια συγγραφέας ότι μια φορά πήγε μια εκδρομή, έφυγε το πρωί και είχε μεγάλα παιδιά, έφτιαξε ένα παστίτσιο, το έβαλε στο φούρνο, το άφησε, λέει, τι θα κάνουν, θα ανάψουν μόνο, θα γυρίσουν το κουμπί της κουζίνας, θα είναι έτοιμο το φαγητό σε καμιά ώρα και θα έχουν φαγητό. Όταν γύρισε το βραδάκι, λέει, καλά βρε μάνα, πήγε στην εκδρομή, δεν μας άφησες και κάτι να φάμε. Ρε παιδιά, λέει, παστίτσιο σας έφτιαξα,
ξενύχτησα και ήταν στο φούρνο, μόνο θα γυρίζατε το κουμπί να ανάψει. Λέει βρε μάνα, το φτιάξες, αλλά μας το πες ότι το φτιάξες και που είναι. Έτσι συμβαίνει και με την αγάπη, τη θεωρούμε καμιά φορά δεδομένη, αλλά δεν το λένε. Πρέπει να λένε, ιδιαίτερα οι άντρες που ξεχνιόμαστε, μια επέτειο γενεθλίων του γάμου. Θυμάμαι τώρα, κάποτε η πρεσβυτέρα μου είπε, τι είναι σήμερα, λέω Τρίτη, λέει υπόστημενός τόσο. Λέω τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα, ημερομηνίες κοιτάμε. Αλλά ήταν η ημερομηνία του γάμου μας που την θυμόταν, είχα ξεχάσει εκείνη την ημέρα. Αλλά λέω, ναι, ήθελα να σου κάνω έκπληξη, αλλά με τώρα. Χρειάζεται λοιπόν η αγάπη να γίνεται γνωστή από τον έναν προς τον άλλον. Και πιστέψτε με ότι τα παιδιά συγκινούνται όταν βλέπουν να αγκαλιάζει ο πατέρας τη μητέρα και να τη φυλάει. Όχι σαρκικά, δεν εννοώ αυτό προς το παιδί, αλλά και η σαρκική ένωση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι συνδεδεμένοι ψυχικά, δεν είναι μόνο για την τεχνογωνία. Και όταν θα περάσουν τα χρόνια και δεν θα υπάρχει αυτή, θα είναι συνδεδεμένο το ζευγάρι, γιατί θα το έχει συνδέσει και αυτή η σχέση σαρκική που την έχει δώσει ο Θεός. Μην το ξεχνάμε ότι είναι ευλογία του Θεού. Κοίταξτε τις ευχές του γάμου, περισσότερο αναφέρονται στην ομόνοια ψυχών και σωμάτων και στη σχέση του ζευγαριού, και την ψυχική και την σωματική, που τους ενώνει, τους συνδέει. Και όσο βέβαια όσο ευλογία είναι μέσα στο γάμο, χάρη και χαρά, τόσο αμαρτία είναι έξω από το γάμο, όχι μόνο η σχέση, αλλά και η σκέψη. Έχοντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις ο ένας προς τον άλλον, αλλάζει η ζωή μας. Μερικές φορές βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κακό στο σύντροφό μας. Γιατί πρακτικά όλοι μας από καιρό σε καιρό αναρωτιόμαστε αν αξίζουμε κάτι. Ρε παιδί μου, αξίζω κάτι ή επειδή έκανα αυτό το λάθος δεν αξίζω. Σε τέτοιες στιγμές τίποτα δεν είναι τόσο καταστροφικό όσο το να αποκαλύψουμε στο σύντροφο, στη σύντροφο που όφιλε να μας γνωρίζει καλύτερα και να μας αγαπά περισσότερο, είναι αυτός που μας υποτιμά και μας περιφρονεί. Δηλαδή αν περιφρονήσουμε, υποτιμήσουμε για κάποιο λάθος που έκανε, για κάτι που είπε το σύντροφο, αυτό τον σκοτώνει τον άλλον. Δηλαδή έκανε ένα λάθος. Μωρέ, εσύ πάντα έτσι ήσουν, τώρα μόνο αυτό είναι που έκανες. Έκανες και εκείνο και τότε και πριν και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τον υποτιμάμε τον άλλον έτσι και διαλύεται η όμορφη αυτή σχέση που πρέπει να έχει ακόμα το ζευγάρι. Ακόμα κάτι άλλο που δυσκολεύει στη σημερινή εποχή είναι η οικονομική αυτή δυσπραγία που υπάρχει και στην πατρίδα μας και διεθνώς θα έλεγα. Αλλά είναι καλό ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό να ξέρει πώς να ζει όταν έχει με αυθονία αγαθών, αλλά είναι πολύ καλύτερο να ξέρει πώς να ζει όταν στερείται, ακόμα και τα αναγκαία. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας να μην ζούμε πολυτελέστερα από ό,τι επιτρέπει το εισόδημα ή να αγοράζουμε πίστοση από τις κάρτες και να μην σκεφτόμαστε αν έχουμε τη δυνατότητα να ξεπληρώσουμε μετά. Τα οικονομικά προβλήματα και η συσσόρευση αυτών των χρεών δημιουργούν ένταση μέσα στην οικογένεια και μπορεί να οδηγήσουν το ζευγάρι σε ατέλειωτους τσακωμούς. Επίσης, μια άλλη συμβουλή, να μην παντρεύεται κανείς νομίζοντας ότι, βλέποντας ελαττώματα στον άλλον, ότι μπορεί να τον αλλάξει τον άλλον. Δηλαδή θα παντρευτούμε και θα τον αλλάξω. Σαν να είναι ο γάμος μια μαγική τελετή που μόλις παντρευτούμε όλα θα αλλάξουν. Αλλά η τελετή, όσο όμορφη και αν είναι, είναι η συσκευασία, το εξωτερικό, όσο πολυτελείας και αν είναι ο γάμος ή τραπέζια ή οτιδήποτε άλλο, είναι τα νηφικά και μάλιστα μπορεί να μην υπάρχει και νηφικό και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Αν μας πιστεύει πρέπει σωστά να πάει μέσα στην εκκλησία, αν δεν είναι πασαρέλα η εκκλησία, ώστε να ζήσει και το μυστήριο του γάμου. Το εξωτερικό είπαμε είναι η συσκευασία, αλλά το μυστήριο είναι
η ακολουθία αυτή του γάμου και είναι μυστήριο για την Εκκλησία μας, γιατί δύο άνθρωποι καλούνται να γίνουν ένας. Και είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Και μελέτες που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι ελάχιστος αριθμός ανθρώπων μπορεί να σημείωσε κάποια αλλαγή απλά και μόνο επειδή παντρεύτηκαν. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να αποδεχόμαστε το σύντροφό μας όπως είναι. Αν θεωρούμε ότι κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα του είναι ανυπόφορο, καλό είναι αν δεν έχει παντρευτεί κανείς να μην προχωρήσει σε γάμο. Αν όμως το διαπιστώσει μετά το γάμο, πρέπει να βρει τρόπο ώστε να το ξεπεράσει με περισσότερη αγάπη. Διάβαζα κάπου σε ένα βιβλίο που είχε γράψει κάποιος ξένος ότι πιστός άνθρωπος, ότι ένα ζευγάρι μοιάζει σαν δύο πέτρες που έχουν μύτες. Αν τις πάρεις λοιπόν και τις βάλεις ένα τσουβάλι και τις χτυπήσεις, αυτές τρίβονται και έτσι μπορούν μέσα στο τσουβάλι να παραμείνουν μαζί. Αν όμως είναι μητέρες, θα τριπλίσουν το τσουβάλι και θα πεταχτούν απ' έξω. Έτσι και μέσα στο γάμο οι δυσκολίες και τα προβλήματα μπορούν να κάνουν το ζευγάρι να ζήσει ακόμα πιο αρμονικά, έχοντας ο καθένας τις διαφορές τους, αλλά λιένοντας αυτές τις αιχμές που έχει και ο ένας και ο άλλος. Και σε αυτό οπωσδήποτε για τους ανθρώπους που πιστεύουν θα βοηθήσει ο πνευματικός. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι ένα ζευγάρι πρέπει να έχει ή δυνατόν κοινό πνευματικό, ώστε σαν τον ξυλουργό να ψαπλανίζει και το ένα ξύλο και το άλλο όσο χρειάζεται, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν και τα δύο. Ή από την άλλη πάλι, μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα ζευγάρι που έχει διαφορές και όλα τα ζευγάρια έχουν διαφορές μεταξύ τους. Έχουν προτερήματα, έχουν και λατώματα. Είναι σαν να έχω ένα τσουβάλι, παρουσιάσουμε το σύντομο τσουβάλι, που μπορεί να είναι γεμάτο κάρβουνα, λατώματα, αλλά στη μέση να έχει ένα διαμάντι που να έχει πολύ μεγάλη αξία. Αν εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μας στο διαμάντι, θα πούμε, ρε παιδί μου, εδώ έχω ένα διαμάντι, έχω ένα θησαυρό και θα παραθεωρήσουμε τα κάρβουνα. Μπορεί να έχει συμβεί όμως και το αντίθετο, να έχουμε ένα τσουβάλι γεμάτο διαμάντια και στη μέση να έχει ένα κάρβουνο. Αν εστιάζουμε την προσοχή μας στο κάρβουνο, τότε θα λέμε, μπρε, κοίτα εδώ, έχω ένα κάρβουνο μέσα σε όλα αυτά. Έχω ένα κάρβουνο, δηλαδή το ελάττωμα ή μερικά ελαττώματα του συντρόφου, που μπορούν αυτά να διαλύσουν αυτόν τον γάμο. Κατάλληλα λοιπόν, πώς βλέπει ο ένας τον άλλον και τα ελαττώματα του άλλου. Όλα, μα όλα μπορούν να αλλάξουν όταν εστιάζουμε στο καλό που έχει ο σύντροφός μας μέσα του και να γίνει η ζωή πολύ ομορφότερη. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του, ο καθένας παίρνει τη δική του κατεύθυνση, παίρνει ο άνδρας τη δική του γυναίκα του και ποτέ δεν συναντιόνται, προχωρούν έτσι παράλληλα αλλά ούτε κοντά και ενωμένοι. Άμα είναι όμως κοντά και ενωμένοι και έχουν έναν κοινό στόχο και αυτός ο στόχος είναι ο Θεός, η αιωνιότητα που ήδη υπάρχει μέσα του. Για τον άνθρωπο που πιστεύει, είναι γνωστό ότι η βασιλεία του εντός ημώνεστη, τα λόγια του Χριστού μας, δεν είναι γύρω μας και απ' έξω. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι σαν το βασίλειο της Ισπανίας, Αγγλίας. Η βασιλεία του Θεού είναι σχέση με μένα και με το Θεό, του κάθε ανθρώπου με το Θεό, που όσες, έλεγε ο γέροντας ο Φρόνιος του Έσεξ, όσοι άνθρωποι υπάρχουν, είναι διαφορετικά φτιαγμένη η καρδιά του κάθε ανθρώπου από το Θεό και έχει τρόπους ο Θεός διαφορετικούς για τον κάθε άνθρωπο που έχει δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο, όλες τις εποχές, από καταβολής κόσμου έως την τελεία του αιώνος, και άλλους τόσους τρόπους έχουν και οι άνθρωποι αυτοί αν θέλουν να επικοινωνήσουν με το Θεό και αυτή η σχέση να τους κάνει να είναι πολύ πιο ενωμένοι το ζευγάρι, αν είναι ενωμένοι και έχουν σαν στόχο τη Βασιλεία του Θεού που ήδη εντός ημώνεστη. Και προχωρεί έτσι το ζευγάρι και προχωράει όμορφα. Ένα που φαίνεται πολύ απλό αλλά είναι πολύ σημαντικό.
να μην ξεχνάμε ότι οι πιο γλυκές λέξεις που μπορεί να προφέρει κανείς στον σύντροφό του είναι «Με συγχωρείς, έκανα λάθος». Πόσες φορές το λέμε, ξέρουμε ότι έχουμε κάνει λάθος, αλλά αυτή η έρημη λέξη δεν βγαίνει από το στόμα εύκολα. Δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, μπορεί να μην βγει, αλλά μπορεί ο σύντροφος που έκανε το λάθος με ένα χαμόγελο να αλλάξει την ατμόσφαιρα, να πει κάτι άλλο, να πει οτιδήποτε, αλλά θα είναι πάρα πολύ δυνατός ο άντρας κυρίως να πει «Ναι, έκανα λάθος, βρε γυναίκα, συγγνώμη, έφταξα». Και στον οποιονδήποτε, όχι ο σύντροφος μόνο, στον σύντροφο και στα παιδιά ακόμη. Κάνουν μερικοί γονείς θεωρούν αυθεντίες στον εαυτό τους και να κάνουν λάθος, εντάξει, μέσα του τίποτα του σταματάει. Όχι, συμφέρει. Να ακούσει το παιδί, ένα παιδί μου, έκανα και εγώ λάθος. Και θα το εκτιμήσει και το παιδί αυτό. Και θα μάθει και εκείνο να αναγνωρίζει το λάθος του. Γιατί παίρνουν από εμάς, παίρνουν από τη συμπεριφορά μας. Μην περιμένουμε τα παιδιά μας να κάνουν όμορφες οικογένειες. Αν εμείς δεν τα πάμε καλά, τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα από το ίντερνετ, τις μορφές γάμου που προαναφέραμε, τις συμβιώσεις, σύμφωνο συμβίωσης, δεν το είπαμε και αυτό, το οποίο από το 2008 ξεκίνησε, έτσι ακούστηκε εκεί στην ημερίδα που σας είπα πριν, ότι κανείς δεν το επέβαλε απ' έξω, κανείς δεν το ζήτησε από μέσα και όμως μας ήρθε αυτός ο νόμος της, του ότι μπορεί κανείς να κάνει σύμφωνο συμβίωσης όταν θέλει. Η ετερόφυλα, η ομοφυλόφυλα ζευγάρια, το οποίο σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να διαλυθεί σε 40 μέρες. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, κάνει ένα εξώδικο και ότι η συμβίωση αυτή διαλύθηκε. Μου θυμίζει κάτι, επειδή έζησα μερικά χρόνια στην Αμερική, που έκανε μερικοί Έλληνες οι οποίοι έμπαιναν μέσα στην Αμερική για πολύ λίγο διάστημα, θα έπρεπε να φύγουν ή ήταν ναυτικοί και έβγαιναν έξω, που για να μείνουν στην Αμερική έκαναν έναν εικονικό πολιτικό γάμο, έβρισκαν κάποια κυρίως από τις λατινικές χώρες που ή δεν είχαν δουλειά ή δεν είχαν χρήματα ή βαριόντουσαν να δουλέψουν και έκαναν γάμο, έδινε τότε το καιρό εκείνο που ήμουνα πριν 40 χρόνια περίπου 5.000 δολάρια που αγόραζες διαμέρισμα για να κάνει ένα πολιτικό γάμο, αλλά για να μείνει νόμιμα στην Αμερική. Μετά από 2 χρόνια μπορούσε να διαλύσει το γάμο και η σύντροφος αυτή, με την οποία καμία σχέση δεν είχε, μόνο για να πάρει τα χαρτιά της, ήταν έτοιμη να κάνει άλλον ένα γάμο, άλλον ένα γάμο, και αυτή ήταν η δουλειά της, δούλευε και έβγαζε λεφτά. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με το σύμφωνο συμβίωσης ή ο άντρας, αν θέλει να κάνει το μουσουλμάνο, να έχει πολλές συντρόφους και να τις αλλάζει όπως αλλάζουν τα πουκάμισα, ή κάποιος άλλος που έρχεται απ' έξω να δώσει χρήματα και να μπορέσει να έχει ένα σύμφωνο συμβίωσης, να μπορεί να παραμείνει. Τι σχέδιο και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Αυτοί που, ξέρω εγώ, έχουν τα γένια, έχουν και τα χτένια. Από την άλλη, μια άλλη έτσι ιδέα είναι όμορφο να συνοτιοποιήσει το ζευγάρι ότι έχει φύγει από τους γονείς και δεν μπορεί να είναι οι γονείς μέσα στο σπίτι. Και με ποια έννοια? Όχι όταν δεν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα, όταν έχει ανάγκη φαγητού ή ιατρικής περίθαλψης, δεν θα τον αφήσει. Αλλά δεν θα τον αφήσει να επεμβαίνει μέσα στο σπίτι, να πει ας πούμε η μάνα του γαμπρού ότι κοίταξε να δεις κορίτσι μου, οι κουρτίνες που έβαλες δεν πάει το χρώμα έτσι, αυτό το σχέδιο που έβαλες καλάει όλη την ατμόσφαιρα του δωματίου. Αυτές είναι επεμβάσεις που στεναχωρούν και πικραίνουν την ύφη. Πεθράκι εν ύφη είναι το παλαιό το σύνδρομο αυτό. Τέτοια λοιπόν συνήθως φταίνε η του άντρα η μαμά, εκεί είναι το σύνδρομο, πήρε το γιο. Και η άλλη από την άλλη νύφη θέλει να μου πάρει τον άντρα που παντρεύτηκα να τον πάρει πίσω η μάνα του. Και δυστυχώς ψυχολογικά μπορεί να είναι δεμένος και ο άντρας με τη μάνα του τόσο που να τον κυβερνάει η μάνα του όχι από το σπίτι ή διπλανμένη και στην Αυστραλία να είναι και όπως έλεγε ένας ψυχίατρος και από τον τάφο μπορεί να τον διευθύνει. Να έχουν παντρευτεί δηλαδή ένα παράδειγμα να πω τώρα. Έχει και λίγο χιούμορ, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε μέσα από αυτά με απλότητα τι μπορεί να συμβεί.
να φτιάξουμε σπανακόπιτα. Πώς τη φτιάχνουμε τη σπανακόπιτα? Εμένα η μάνα μου είναι από την Ήπειρο. Στην Ήπειρο εκεί να δεις πώς φτιάχνουν το φύλλο και πώς βάζουν έτσι μέσα το σπανάκι και αυτό και γίνεται έτσι. Α, εμένα η μάνα μου, ας πούμε, είναι από την Κάλλη μου. Έλα να δεις, φάμε εδώ κάτι ωραία σπανακοπιτάκια, πραγματικά υπέροχα, να δεις, αυτή είναι σπανακόπιτα. Όχι αυτή. Μπορεί να τσακώνονται. Λες και δεν υπάρχει τρίτη λύση, που μπορεί να υπάρχει όχι μία, αλλά πολλές. Ας πούμε, τη μία μέρα να φτιάξουμε της μαμάς σου που είναι από την Ήπειρο, την άλλη να φτιάξουμε της δικής μου που είναι από την Κάλλη μου. Ή μπορεί να φτιάξουμε το μισό ταψί, μία να είναι έτσι και άλλη έτσι. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις όταν θέλει κανείς, μπορεί να τις βρει και να ξεπερνάει τέτοια προβλήματα που είναι πραγματικά αστεία, αλλά μπορεί να οδηγήσουν στο διαζύγιο και να διαλυθεί η οικογένεια. Και αν διαλυθεί η οικογένεια, διαλύονται και τα παιδιά και έτσι διαλύεται η κοινωνία ολόκληρη. Από μικρά και απλά πράγματα που δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να συμβούν και στο σπίτι μας. Ένα άλλο λάθος που μπορεί να κάνουμε είναι το λάθος της σιωπής. Ο πιο σίγουρος δρόμος για να φτάσει κανείς στο διαζύγιο είναι το να μην μιλάει. Μερικές φορές βλέπουμε, ας πούμε, λάθος ο ένας τον άλλον και δεν μιλάει, λέει ας κάνω υπομονή, ας κάνω υπομονή, ας κάνω υπομονή και μοιάζει σαν μια χύτρα που βράζει μέσα και την αφήνεις, βράζει πάρα πολύ. Και αν δεν βγάλεις τη δικλίδα ασφαλείας να φύγει ο ατμός, δεν μπορεί να την ανοίξει. Αν πάει να την ανοίξει, θα γίνει έκρηξη. Αυτό μπορεί να γίνει σε μερικά ζευγάρια που δεν μιλάνε. Και όταν δεν μιλάνε μεταξύ τους, μπορεί σε κάποια στιγμή να γίνει μία έκρηξη από κάτι απλό, από κάτι τυποτένιο και να διαλυθεί η οικογένεια, γιατί έχουν μαζευτεί όλα αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται και η διαφωνία. Δεν είναι κακό. Αλλά όχι μπροστά στα παιδιά, όχι με λόγια που θα πικραίνει ένα τον άλλον. Μπορεί να έχουμε την ίδια γνώμη, μπορούμε να τα βγούμε, μπορούμε να πούμε συγγνώμη. Και παίρνουν και τα παιδιά μαθήματα από εκεί και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλιώς θα γίνει έκρηξη, θα χάσει ο ένας τον άλλον χωρίς να το καταλάβει. Αλλά και από την άλλη, όχι μια σιωπή που να έχει μέσα της αδιαφορία ή ειρωνία, μπορεί να λέει, ας πούμε, η σύζυγος στο σύζυγο κάτι και να κάθεται ο σύζυγος τώρα κουρασμένος και να λέει, λέγεσαι, χωρίς να μιλήσει, να κάνει καλύτερα να τη βρήσει παρά να κάνει αυτό. Μια κίνηση τέτοια μπορεί να διαλύσει ψυχικά ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Ανανίας ο Κουστένης που είχε γνωρίσει και αυτό τον Άγιο Πορφύριο, ότι του είπε μια φορά, τι να κάνω μωρέ γέροντα, έρχονται τα ζευγάρια και μου λένε ότι τσακώνονται. Και τι του λέει ο Γιος Πορφύριος? Αχ, τους μωρέ να τσακώνονται, εξομολογούνται. Άμα τσακώνονται, εξομολογούνται. Λοιπόν, αν το δούμε έτσι, όλα αλλάζουν. Όλα γίνονται πολύ πιο όμορφα. Πάρα πολύ πιο όμορφα. Και θα ίσως σας κούρασα και ίσως να θέλετε κάποιες ερωτήσεις. Για όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάμε, μέσα στο γάμο, μέσα σε μια οικογένεια που αγαπάει ο ένας τον άλλον, το δείχνει, δεν το δείχνει, διαφωνεί, τα ξαναφτιάχνει, ανακατεύονται οι συγγενείς, οι φίλοι, οι άλλοι γνωστοί, οι ξένοι. Ένας όμως που έχει λίγη πίστη στο Θεό, μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα διαφορετικά. Μια ωραία συμβουλή σε τέτοιες περιπτώσεις δύσκολες, που καμιά φορά η ζωή καταντά να είναι βάσανο πραγματικό, δίνει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Τα βάσανά σας είναι πολλά. Τα χτυπήματα πέφτουν επάνω σας αδυσόπιτα από όλες τις μεριές. Αλλά μην απελπίζεστε. Δοκιμασίες είναι που σας βρίσκουν με παραχώρηση του φιλανθρώπου Θεού για να καθαριστείτε από τα πάθη και τις αδυναμίες σας. Παραδώστε λοιπόν τον εαυτό σας στα χέρια του με εμπιστοσύνη, ευψυχία, χαρά και ευγνωμοσύνη. Μη θυμώνετε, μη δυσφορείτε, μη τα βάζετε με κανέναν άνθρωπο, αφήστε ελεύθερους να επιτελούν επάνω σας και μέσα σας το έργο της πρόνοιας του Κυρίου που αποβλέποντας στη σωτηρία σας πασχίζει να βγάλει από την καρδιά σας κάθε ακαθαρσία. Όπως η πλήστρα τσαλακώνει, τρίβει και χτυπάει τα ρούχα μέσα στη σκάφη για να τα λευκάνει,
Έτσι και ο Θεός τσαλακώνει, τρίβει και χτυπάει εσάς για να λευκάνει την ψυχή σας και να την ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του, όπου κανένας ακάθαρτος δεν θα μπει. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσευχηθείτε να σας φωτίσει το νου ο Κύριος για να την αντιληφθείτε. Τότε με χαρά θα δέχεστε κάθε τι το δυσάρεστο σαν φάρμακο που σας δίνει ο επουράνιος γιατρός. Τότε θα θεωρείτε όσους σας βλάπτουν σαν ευεργετικά όργανα εκείνου με κεφαλαίο Κυρίου, και πίσω τους θα βλέπετε πάντα το χέρι του μεγάλου ευεργέτη σας, για όλα να λέτε δόξα σοι Κύριε. Να το λέτε αλλά και να το αισθάνεστε. Σας συμβουλεύω να εκτελέσετε τους απλούς κανόνες. Κάθε στιγμή να περιμένετε κάποια δοκιμασία και όταν έρχεται να την υποδέχεστε σαν ευπρόσθετο επισκέπτη. Όταν συμβαίνει κάτι αντίθετο στο θέλημά σας, κάτι που σας προκαλεί πίκρα και ταραχή, να συγκεντρώνετε γρήγορα την προσοχή σας στην καρδιά και να αγωνίζεστε με όλη σας τη δύναμη, με βία και προσευχή, ώστε να μην γεννηθεί οποιοδήποτε δυσάρεστο και εμπαθές αίσθημα μέσα σας. Αν δεν επιτρέψετε τη γέννηση τέτοιου αισθήματος, τότε όλα τελειώνουν καλά. Γιατί κάθε κακή αντίδραση ή ενέργεια με λόγια ή με έργα είναι συνέπεια και επακόλουθο αυτού του αισθήματος. Αν πάλι γεννηθεί στην καρδιά σας ένα ασθενικό εμπαθές αίσθημα, τότε τουλάχιστον ας αποφασίσετε σταθερά να μην πείτε και να μην κάνετε τίποτα ώσπου να φύγει αυτό το αίσθημα. Αν τέλος είναι αδύνατο να μην μιλήσετε ή να μην ενεργήσετε με κάποιον τρόπο, τότε υπακούστε όχι στα αισθήματά σας, αλλά στο Θείο Νόμο. Φερθείτε με πραότητα, ηρεμία και φόβο Θεού. Μην περιμένετε και μην επιδιώκετε να σταματήσουν οι δοκιμασίες. Απέναντίας ετοιμάστε τον εαυτό σας να τη σηκώνει ως το θάνατο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν τοποθετηθείτε έτσι απέναντι στις δοκιμασίες, η υπομονή δεν θα στερεωθεί στην καρδιά σας. Εκείνους που σας χτυπούν, να τους εκδικήσετε με την αγάπη σας και την αμνησικακία σας, με τα λόγια σας, με τη συμπεριφορά σας, ακόμα και με το βλέμμα σας, να τους δείχνετε ότι παρόλα όσα σας κάνουν, εξακολουθείτε να τους αγαπάτε. Και βέβαια ποτέ μην τους θυμίσετε πόσο σας αδίκησαν. Και ο Άγιος Πορφύριος λέει το εξής, ότι προσπαθήστε να βάλετε τον άλλον μέσα σας έτσι όπως είναι, όχι όπως θα θέλατε ή θα έπρεπε. Προσέξτε, όχι όπως θα θέλαμε να ήταν έτσι ή θα έπρεπε πραγματικά να ήταν. Όχι. Έτσι όπως είναι, να βάλουμε τον όποιον άλλον μέσα μας, ξεκινώντας από το σύντροφο, από τα παιδιά μας, έτσι όπως είναι. Έλεγε, μην τα μαλώνετε τα παιδιά ποτέ. Καλά του λέω μια φορά, συγγνώμη που λέω την περίπτωση αυτή, εδώ κάνει ακροβατικά, πάει να σκοτωθεί το παιδί, δεν πρέπει και καμιά. Άντε μωρέ λέει, το πολύ πολύ έτσι μια έτσι το ποδαράκι, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα πάλι θα τα ξαναφτιάξετε. Ποτέ μην τα μπαλώνετε τα παιδιά. Πάντοτε με το καλό πετυχαίνετε περισσότερα. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι η αγανάκτηση, ο θυμός μεταβιβάζονται. Το λέει, αν έχετε διαβάσει και τον γέροντα Θαδαίο, το σέργο αυτόν που γράφει «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας», ένα βιβλίο, και αυτός και ο Άγιος Πορφύριος λένε ότι τα συναισθήματα που έχουμε μεταβιβάζονται στους άλλους, ιδιαίτερα του συζύγου προς τη σύζυγο και το αντίστροφο και προς τα παιδιά και χωρίς να μιλάμε. Γι' αυτό μερικές φορές όταν είμαστε θυμωμένοι, στεναχωρημένοι, βλέπουμε ότι είναι σε μια απόσταση οι άλλοι. Το ίδιο πάλι, αν έχουμε καλά συναισθήματα και χαρά, νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος και ξέρει ότι κάτι άλλο είναι, κάτι άλλο έχει. Πάλι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει, που μπουσουλάει,
μόλις δει κάποιον, μέσα σε δευτερόλεπτα έχει καταλάβει τι είναι αυτός, ή ανάλογα κλαίει ή χαμογελάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί αυτό είναι μυστήριο, κανείς δεν ξέρει, κι όμως γίνεται. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έτσι, με τη χάρη του Θεού, να έχουμε τέτοια συναισθήματα και πάλι τελειώνω με αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι μια κακή γυναίκα, σύζυγος, μπορεί να σε βάλει στον παράδεισο και ένας κακός σύζυγος πάλι, πάλι μπορεί να βάλει εσένα τη γυναίκα στον παράδεισο. Ας έχουμε κατά νου λοιπόν αυτά τα λόγια της αγάπης του Θεού μέσα από τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας και μέσα από τη σύγχρονη ψυχιατρική που δεν διαφωνεί καθόλου με τους πατέρες, άσχετο αν υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιστεύουν ψυχίατροι, γιατί δεν είναι ιατροί της ψυχής, αλλά είναι το συναισθηματικό κομμάτι, οι εγκεφαλικές λειτουργίες και όλα αυτά που ασχολούνται με αυτά, αλλά να ξέρουμε μόνο ότι η χάρη και η χαρά του Θεού μπορεί να αλλάξει τα πάντα και τον εαυτό μας και τον κόσμο ολόκληρο, και το ελπίζουμε, γιατί υπήρχαν στην ιστορία από ό,τι ξέρουμε εποχές και πολύ χειρότερες από τη δική μας. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση κανείς. Ναι, πάτε, ναι. Ποιος. Όσους τους γκέι, έχουν πάρει. Σίγουρα πάνω από μένα. Όσους τους γκέι, έχουν για να... Ομοφυλόφιλους. Έχω παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε με προτεραιότητα, τόσο περισσότερο κάνουν χειρότερα πράγματα. Οπότε ποιος θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση προς αυτούς. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Και η απάντηση της Εκκλησίας μας είναι πάντα με αγάπη. Η Εκκλησία μας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό που κάνει η Εκκλησία όταν έρθει κάποιος, έχουν έρθει αρκετά παιδιά, ας πούμε, σε πνευματικούς πηγαίνουν και λένε το πρόβλημά τους, όχι γιατί έχουν πίστη και κατάλαβα ότι κάνουν λάθος, αλλά μη έχοντας σχέση με την Εκκλησία, όντας την περίπτωση αυτή, ζητούν μια βοήθεια γιατί νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα τους. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι η αγάπη του Θεού όχι μόνο συγχωρεί και αγκαλιάζει τους πάντες, αλλά δεν έχουν φύγει ποτέ από την αγάπη του Θεού και από την αγκαλιά του Θεού, το ίδιο και από την Εκκλησία. Αλλά όμως δεν μπορεί η Εκκλησία να μην πει ότι αυτό είναι αμαρτία. Και μου έδωσε την ευκαιρία να πω κάτι, ότι διάβαζα τελευταία ότι στην Αμερική ετοιμάζεται, δεν ξέρω τώρα με την αλλαγή που γίνεται της κυβερνήσεως τι θα γίνει, ώστε όταν κάποιος από τους χριστιανούς αναφέρεται στην Αγία Γραφή σε χωρία που είναι εναντίον των ομοφιλοφίλων ή οι Εβραίοι από την Παλαιά Διαθήκη, θα διώκεται ποινικά. Εάν λοιπόν μπορούμε να το πούμε αυτό, ελευθερία να μπορούν να πει μόνο η πλειοψηφία τη γνώμη της, να μην μπορεί να πει η Εκκλησία το Λόγο του Θεού, τι λέει ο Θεός για αυτό το πράγμα, αν είναι καλό ή όχι. Ασφαλώς η αγάπη είναι δεδομένη και της Εκκλησίας και των ανθρώπων της Εκκλησίας, που πάντοτε είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει λάθος επιλογή σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και όχι των ανθρώπων, ούτε των παπάδων, ούτε των θεολόγων, ούτε των Αγίων, ούτε είναι λόγος του Θεού από την Αγία Γραφή. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή τους. Κάποιος άλλος. Βλέπουμε ότι αιτία της αποξένωσης των συζύγων πολλές φορές είναι το διαδίκτυο και το Facebook. Ποιος ο λόγος που κάποιος από τους δύο συζύγους καταφεύγει εκεί και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Πάρα πολύ σωστά. Απομακρύνονται όχι μόνο οι σύζυγοι, αλλά και τα παιδιά, όχι μόνο από το Facebook και γενικά από όλες τις λειτουργίες του διαδικτύου, όπου κυρίως στα παιδιά, και πρέπει να το προσέξουν οι γονείς αυτό, ότι μπορεί να γίνει συνήθεια και να γίνει πάθος και να μην μπορούν να ξεφύγουν τα παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν και μονάδες απεξάρτησης από το ίντερνετ σε ορισμένα νοσοκομεία και είναι γνωστό αυτό. Από την άλλη, σύμφωνα με τις συζητήσεις που γίνονται, μπορεί να γεμίσει από πληροφορίες ο εγκέφαλος, αλλά μπορεί να μην να έχει κάπως υψηλό IQ
το παιδί που ασχολείται με τόσο πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορεί να φορτωθεί ο εγκέφαλος και να μην έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει, να ασχοληθεί με κάτι που να είναι δημιουργικό. Βέβαια είναι επιστημονικό θέμα, ασχολείται πάρα πολύ η επιστήμη με αυτό, αλλά αναφέρονται γενικά και οι κίνδυνοι, όχι από την Εκκλησία, αλλά από τους ειδικούς, στο τι κακό μπορεί να γίνει με αυτό. Αλλά για το ζευγάρι που αναφερθήκατε, είναι μια ευκαιρία στο λίγο χρόνο που μένει στα ζευγάρια να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και όχι να μπουν μέσα στο ίντερνετ ή στο Facebook ή κάπου αλλού για να μπορέσει να βρει κάποιος κάτι. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα όχι μόνο επικοινωνίας, αλλά και μιας όμορφης εκδρομής που μπορούν να κάνουν, να βγουν έξω, να συζητήσουν, να δουν κάποιους φίλους, να μιλήσουν με άλλους και να πάθουν αυτό που παθαίνουν και τα παιδιά, απομονώνονται και μένουν για ώρες στον ίντερνετ. Πρέπει να μπει και δόριο και να πούμε στα παιδιά τόσο μπορείς να δεις, μέχρι εκεί, ιδιαίτερα ανάλογα με την ηλικία τους, να τους εξηγήσουμε στα μεγαλύτερα τους κινδύνους που υπάρχουν. Όρια λοιπόν και στον εαυτό μας και στους άλλους, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος από την έξι που λέγανε και οι προγονείς μας, έξι εις δεύτερα φύσης. Άλλος. Ποιος θέλει. Ποιος είναι. Εγώ. Καταρχήν να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στην Κάλυμνο. Συμπληρωματικά και ταπεινά πάνω σε αυτά που είπε και ζήτησε και εγώ, συζήτησε προηγουμένως. Όσον αφορά τους ομοφυλοφίλους στην ερώτηση, ότι η Εκκλησία μισεί την αμαρτία και όχι τον άνθρωπο. Η αμαρτία, η Εκκλησία μας θα κυνηγήσει την αμαρτία που έκανε τον άνθρωπο αυτό να είναι έτσι ή να θέλει να συμπεριφέρεται έτσι και όχι τον άνθρωπο, και αυτό θα πρέπει να το δώσουμε να καταλάβει, γιατί οι περισσότεροι δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Δεν το ζητούν. Μάλλον το, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι μια απλή ερώτηση και μια απλή αλήθεια, την διώχνουν, θέλουν να την διώξουν τελείως για να την... Το δεύτερο είναι, εγώ το λέω, δαιμονοποίηση, όσον αφορά αυτό που είπε ο πατέρας Ιγνάτιος, που είναι και πραγματικός και σεβαστός. Δαιμονοποίηση μιας πρακτικής και ενός μιας κατάστασης που είναι σαν τις αγορίδες του Εσώπου. Το ίντερνετ είναι σαν το μαχαίρι, που ή θα κόψεις ψωμί και θα φας ή θα σκοτώσεις. Έτσι ακριβώς είναι και το διαδίκτυο. Δεν έχω την εντύπωση ότι δεν είναι το διαδίκτυο που φταίει, που χωρίζουν τα ζευγάρια σήμερα. Είναι άλλο ένα μέσο. Άλλο ένα μέσο. Υπήρξαν στο παρελθόν πολλά άλλα μέσα και αιτίες που χώρισαν τα συγκεκριμένα, όμως εγώ πιστεύω ως απλός άνθρωπος και σύζυγος ότι πάντοτε σε ένα χωρισμό φταίνε δύο. Και φταίει ο άντρας και η γυναίκα. Για κάποιο λόγο. Όχι κάποιος τρίτος. Για αν εμένα έρθει μια γυναίκα, πες ότι δεν είμαι παιδιαγραίας, αλλά είμαι παντρεμένος. Αν έρθει μια γυναίκα και μου, την οποία θα μου αρέσει, θα μου κάνει, θα μου δείχνει. Εάν δεν θέλω εγώ να την πλησιάσω, δεν την πλησιάσω ποτέ. Γιατί αγαπάω τη γυναίκα μου, γιατί θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό έρχεται και από την οικογένεια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην οικογένεια και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε, και ότι τα πάντα αρχίζουν από εκεί, από τα παιδιά, από τη διαπαιδαγώγηση. Τα πάντα από εκεί αρχίζουν. Και καλό θα ήταν κάποτε να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε παλαιότερα. Το μεσημεριανό τραπέζι, το οποίο το ξεχάσαμε. Σε αυτό το μεσημεριανό τραπέζι δεν το έχουμε πλέον. Δεν έχουμε πλέον αυτή τη συνάθρηση την οικογενειακή. Να πούμε και να ακούσουμε κάποια πράγματα. Γιατί τώρα κοιτάμε την καριέρα μας, κοιτάμε το εγωιστικό μας φέρε μάνα το φαγητό στο δωμάτιο, γιατί δεν σηκώνω, γιατί έχω δουλειά ή γιατί οτιδήποτε άλλο. Σήμερα στο σπίτι μου είχα το γιο μου και την οικογένειά του και μου λέει, το παιδί λέει τώρα το μωρό είναι, αρχίζει από μόνο του να τραβάει τη δική του πατιέρα. Λέει, και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Πώς θα το καταφέρεις. Του λέω, καταρχήν εσύ το έκανες έτσι το παιδί, του λέω, του γιο μου. Όταν δεν του δίνεις τη σημασία που πρέπει ή δεν του σταματάς εκεί που πάει να αρχίσει το λάθος, που γνωρίζει ότι είναι λάθος, αργότερα θα σου πάει ακόμη και χειρότερα. Αυτό λοιπόν έχουμε κάνει. Και να ξέρουμε πάντοτε ότι
το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου είναι η αγάπη. Προς όλους, εκτός από το Θεό. Γιατί όλα από εκεί πρέπει να αρχίζουν και εκεί πρέπει να τελειώνουν. Συγχωρέστε για την παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι απόλυτα με την τοποθέτηση του πατρός Φαντελέημον. Άλλος. Ναι, παιδί μου. Τι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια μικρή συμβουλή που να μας δώσετε, ώστε μπορεί ένα ζευγάρι να μπορεί να... ένας άνθρωπος ή όντως η γυναίκα αντίστοιχα σε ένα ζευγάρι να μπορεί να πει στο σύντροφό του, στο σύζυγό του, κάνεις λάθος, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην προσβάλλει. Νομίζω ότι η αγάπη είναι πολύ εφευρετική. Κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Αν δεν έχω μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορώ να πω μια συγκεκριμένη απάντηση. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει αγάπη και λίγη ευγένεια, μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά και στην ώρα του, όχι την ώρα που είναι εκνευρισμένος, κουρασμένος κάποιος. Μπορεί οπωσδήποτε να το συζητήσει, να μιλήσει, αλλά την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή και με όμορφα λόγια. Έτσι, έχοντας μέσα του την αγάπη, η οποία είναι πολύ εφευρετική η αγάπη, έχει πολλούς τρόπους και δρόμους. Ευχαριστώ τον πατέρα Βασίλη για την ωραία αυτή ομιλία που μας έκανε και να μάθουμε πραγματικά το οποίο θα μείνει για μας μέσα στις ψυχές μας και να μάθουμε το οποίο θα βγει και έξω αύριο ήδη ο κ. Μαμάς και σε μισή ώρα θα βγάλει και ο πατέρα Κωνσταντίνος και θα βγάλουμε έξω στις τηλεοράσεις και τα διάφορα μέσα. Και αυτό θα πει ότι θα το ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, επειδή είναι απόψη για να βγει τα λόγο. Ευχαριστούμε τον πατέρα Βασίλειο και το ευχόμαστε να κάθιστα στην οικογένειά του, στην προσωπική οικογένειά του και στην πρεσβευτέρα του, η οποία πρεσβευτέρα του είναι αξιόλογο στην ΕΑ. Έχει διευθύνει τα σχολεία τη Μητροπόλεω Πυραιό. Είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα. Είπε η πρεσβυτέρα, η οποία θα ήθελα να μας πει και αυτή δύο λόγια έτσι με την αγάπη σας. Για λίγο. Τα ίδρυσε στο σχολείο της Μητροπόλεως Πυραιός. Όχι, μία ευθύνα δόξω, όπως μπήκαμε στην εκκλησία με το γάμο μας από την πύλη, μπήκαμε στην πύλη της εκκλησίας, έτσι να οδηγηθούμε και στην πύλη του ουρανού. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Σιγά σιγά απολύστε την ειρήνη, σιγά σιγά. Όλος γέγονας χαρνού και χώρα μέγα κάποιοι μάλλοι σου καλύνω. Κυριακή με τον πατέρα Πονάνο. Η ομιλία αυτή θα γίνει πάνω στην παλιά της χώρας. Έτσι. Στην αυτή, στην
Αυτό μου το είπε. Είναι